Το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφόρησαν ξανά πληροφορίες για την ανάληψη του έργου της υποβολής αιτήσεων του ΩΣΔΕ και σε αυτές αναφέρονται πως στην όλη διαδικασία πρόκειται να εμπλακεί η Τράπεζα Πυραιός και οι Πασεγές. Θέλω να πιστεύω πως δεν είναι έτσι και τελικά το έργο αυτό θα ανατεθεί από την Πολιτεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους Αγροτικούς Καπνικούς Συνεταιρισμούς, στους Αγροτικούς συνεταιρισμούς και στις Οργανώσεις της Πιερίας που έχουν την εμπειρία και διαθέτουν τις υποδομές για κάτι τέτοιο. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της περιοχής, οι μέχρι πρώτην ως ομάδες παραγωγών καπνού της Πιερίας, έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στα μέλη τους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες που έχουν και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν τα ειχέγγυα για να αναλάβουν το έργο αυτό, όχι μόνο για φέτος αλλά και για τα όλα τα επόμενα χρόνια. Οριστικό λουκέτο στο εργοστάσιο ότι στην Ξάνθη έβαλε προημερών η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, ενώ στου εργαζομένου ανακοινώθηκε πω το τμήμα συσκευασία κλείνει και θα πρέπει να μεταφερθούν στο πλατή Μαθία. Πρόκειται για εννέα εργαζόμενου που απασχολούνται στο τμήμα συσκευασία που είναι ό,τι είχε απομείνει εν λειτουργία στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρη Ξάνθη, ενώ στο σύνολό του απασχολούνται επί ετών στο εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι κινήθηκαν δικαστικά κατά τη παραπάνω απόφαση, καταθέτοντα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα εκδικαστούν στι 5 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το Πρωτοδικείο Ξάνθη, εξετάζοντα την προσφυγή του για έκδοση προσωρινή διαταγή εκτέλεση των ασφαλιστικών, αποφάνθηκε αρνητικά μέχρι την εκδίκαση τη υπόθεσή του. Δύο ήταν τελικά από του έξι αρχικά υποψήφιου στα σχήματα που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση της βιομηχανίας ζάχαρης στο διαγωνισμό που ολοκληρώθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου. Το Αμερικανικό York Capital Management και η Σερβική Sunoco είναι οι δύο που απέμειναν στην κούρσα της διεκδίκησης του 82,33% της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Και για τις δύο πάντως εταιρείε τα σχόλια της αγοράς δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου ανα την επικράτεια που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμιακών μηχανών προσδιορίζει η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη. Από την 1η Γενάρη 2014 λοιπόν, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής απεικόνισή Συναλλαγών επήλθαν ορισμένε διαφοροποιήσει ω προ την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από συγκεκριμένε κατηγορίε υπόχρεων συναλλαγών. Όσον αφορά τον αγροτικό κλάδο, αυτοί που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμιακών μηχανών είναι εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελεουργίου ή ή εργοστασίου αποφλίωση ρυζιού. Επίση, εξαιρούνται οι υπόχρεοι απεικόνηση συναλλαγών που ασκούν το επάγγελμα του κτηνιάτρου, του γεωπόνου, του γεωλόγου και του δασολόγου. Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου στην Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Θεσσαλονίκης, την πάλε ποτέ μεγάλη και κρατεά ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, που αποτέλεσε ένα συνεταιριστικό κολοσσό, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της χώρας, αναδείχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο από του αντιπροσώπου που συμμετείχαν στην όλη εκλογική διαδικασία. Η διοίκηση του Χρήστου Τσιχίτα ανανέωσε τη θητεία με μοναδική αλλαγή την είσοδο του Θανάση Βαδαρλή στη θέση του Θανάση Περπερή. Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά και ακολούθησε τη συγκρότησή του σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση. Πρόεδρος ο Χρήστο Τσιχίτα. Αντιπρόεδρος Ο Ευθύμιος Φωτεινό, Γραμματέας Ο Λεωνίδα Κουιμτζή, Ταμείας Ο Χρήστο Τσομπάνο και μέλη του Σωτήρι Παρλαπάνη, Φίλιππο, Γιαννάκη και Θανάση Βαδαρλή. Να ευχηθώ βεβαίω καλή επιτυχία και επιτυχίε στη νέα διοίκηση τη Ένωση Αγροτικών Συντερισμών Θεσσαλονίκη.